Τώρα, για την ΑΕΛ, εντάξει, το παιχνίδι δεν αντέξει κριτική. Τελείωσε στο 9. Όταν δρώς γκολ στο 14ο δευτερόλεπτο, δεν μπορείς να περιμένεις πολλά. Ένας παίκτης κατέβηκε στο γήπεδο και αυτός ακούει στο όνομα Ξενοδόχοφ, ο οποίος γλίτωσε την ΑΕΛ από διασυρμό. Απίστευτο παιχνίδι, εκπληκτικές επεμβάσεις. Η ΑΕΛ δεν κατέβηκε καθόλου. Απέναντι σε έναν Ολυμπιακό, ο οποίος ήταν και πρόβα τζενεράλα για το μάτι με την Οσμάλιν Σπορ την Πέμπτη για το Europa League. Έφαγε ένα γκολ στο 14ο δευτερόλεπτο. Είχε μια ευκαιρία με τον Αβραάμ να σοφάρισει, αλλά στην αντιπίθεση έφαγε το 2-0 και τελείωσε. Ευτυχώς που δεν ξέφυγε το σκορ. Θα μιλούσαμε για διασυρμό αν ήταν ο Ξενοδόχοφ. Οι ευκαιρίες ήταν τέτοιες, θα τις δούμε και σε λίγο στο βίντεο, που λες ευτυχώς ήταν αυτός ο τερματοφύλακας. Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από αυτό το παιχνίδι. Ούτως ή άλλως δεν πιστεύω ότι περίμενα να πάρουν κάτι. Απλά να δείξουν 2-3-4 πράγματα. Το μάτι της άλλης Δευτέρας με το Λεβαδιακό, και αφού ο Λεβαδιακός έχασε σήμερα στην Κέρκυρα, είναι τελικός. Του τα λέμε τελικός, τελικός με όλη τη σημασία της λέξης. Πιθανή γκέλα να έχει εξελίξεις. Με νίκη κάνει το πιο αποφασιστικό βήμα για να παραμείνει στην κατηγορία. Ναι. Πάντως, Χρήστο, άμα ακούγαμε μόνο τις δηλώσεις και δεν βλέπαμε τις φάσεις, θα λέγαμε ότι δικαιούταν και κάτι παραπάνω η ΑΕΛ του παιχνίδι. Όχι, όχι, δεν μπορείς να. Η φάση είναι το Αβραάμ εκεί στο 8ο λεπτό. Δεν κάνει εκεί το 1-1, δεν τρώει την αντεπίθεση, το μάτσε και τελείωσε. Και, δεν και το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού δεν είναι από το πουθενά. Πιέζει όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου και σου παίρνει την μπάλα. Εντάξει, είναι λάθος. Λάθος. Εντάξει, από το πουθενά είναι οι προπονητές, γιατί η τέτοια γκολ απαγορεύεται να τρώσει, έτσι. Όταν έχει την κατοχή και πα να βγει μπροστά, δεν τρώσει την γκολ. Πάμε, το ξεχνάμε αυτό το μάτσε. Έφυγε, είπε κάτι ότι στο ποδόσφαιρο χρειάζεται κυρέντα, κυρέντα, ό,τι σου παίρνει κάποια στιγμή στο δίνει. Να δούμε αν θα. Καλά, δεν νομίζω όμως η ΑΕΛ να έχει παράπονο από ρέντα. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, το μάτς στο Ηρακλή, θυμάσαι και μόνος έλεγες ότι ο βαθμός που πήρε ήταν. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει τη Δευτέρα.